ο Μητρόπουλος που κρατάει την μπάλα μέσα από τους αντιπάλους, έδωσε φάουλο διαιτητής, το χτύπησε μέσα στο Μητρόπουλος. Ο Ψεύτης από την θέση του έξω δεξιά επιχειρεί την σέντρα, η μπάλα φτάνει στον Μπονόβα, κάνει το κοντόλο Μπονόβας για να αποκρούσει την τελευταία στιγμή ο Μάικα σε κόρνερ, είναι το πρώτο κόρνερ στον αγώνα στο 5ο λεπτό. Ο Ψεύτης για τον Μπονόβα, αυτός έκανε το κοντρόλο, έγινε και το φάουλ. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής για να ξεφύγει ο Ξανθόπουλος μπροστά να μπει από την θέση του έξω δεξιά. Άρχεται τώρα μπροστά το Κλέμεξ, επιχειρεί αυτό στη σέντρα. Αφρούλητος ο Μπονόβας κάνει το κοντρόλ, κάνει το γύρισμα για να αποκρούσουν στο ύψος της μικρής περιοχής. Με τον Τανκόφσκι οι παίκτες της Γκόρνικ, ήταν καλή ευκαιρία αυτή για τον Ολυμπιακό. Καπουράνης που συγκρίνει, περιμένει στη μεγάλη περιοχή, σηκώνει την μπάλα, γίνεται το σουτ. Όχι, δεν έγινε το σουτ του Ξανθόπουλου. Χάθηκε η φοβερή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 8. Τοποθετούνται οι επιθετικοί του Ολυμπιακού και οι αμυντικοί της Γκόρνικ μπροστά από την ισχύα του Βόντσικ. Παπαχρήστος στην εκτέλεση, Μητρόπουλος στην κεφαλιά, αποκρούει ο τερματοφύλακας, η μπάλα καταλήγει στα αντίστοιχα. Το γκολ από τον Αλέξη Αλεξίου στο 19. Ένα φάουλ εκτέλεσε από δεξιά ο Βασίλης ο Παπαχρήστου. Ο Τάσος ο Μητρόπουλος έπιασε τη δυνατή κεφαλιά. Και στη συνέχεια μετά την απόκριση του goalkeeper του Βότσνικ, ο προωθημένος Αλεξίου που πολύ κοντά έστειλε την μπάλα να αναπαυθεί στην αιστεία του Πολωνού goalkeeper και να γίνει έτσι στο 19 το Ολυμπιακός 1 Γκόρνικ 0. Το δεύτερο κόρνερ για τους Πολωνούς στο 26. Γίνεται κεφαλιά η απόκριση του Καζιμέρσκι. Η μπάλα όμως καταλήγει στα δίχτυα του Ολυμπιακού με δεύτερη προσπάθεια από τον Γιωακίμ Κλέμεντ. Το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ από πλευράς της Γκόρνικ. Βγήκε ο Καζιμέρσκι, κάθισε στο ύψος της μικρής περιοχής. Αφύλακτος ο Κλέμεντ έπιασε τη δυνατή κεφαλιά. Απέκρουσε προς στιγμή ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και στη συνέχεια με σούτ ο Κλέμεντ, όπως ήταν αφύλακτος από το ύψος του πέναλτι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πάγωσε το Ολυμπιακό στάδιο και τους 50.000 θεατές φίλους του Ολυμπιακού 1-1. Δεν πέρασε την παλιά κανένα Ζαρελίδη. Ψεύτης που επιμένει, κόντρες που ευνοούν τον παίκτη του Ολυμπιακού που αγωνίζεται μόνος. Τορθώνει, πέρασε μια παλιά για τον Βάιτς. Αυτός επιχειρεί αμέσως στην σέντρα. Η μπάλα φτάνει στον Μπονόβο, κάνει το κοντρόλ, κάνει το σουτ και χάθηκε ευκαιρία του Ολυμπιακού. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Βόντσικ. Παπαχρήστου έχασε την κόντρα. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού, τέσσερις παίκτες των Πολωνών. Απέκρουσε ο Καζιμιέρσκι με τα πόδια την προσπάθεια του Μπάραν. Να λοιπόν που ο Καζιμιέρσκι, παρά το ότι δέχεται ένα γκολ στα πρώτα 35 λεπτά, κράτησε την αιστεία του με δύο αποκρούσεις μακριά από το δεύτερο γκολ και το βλέπουμε εδώ την πορεία της μπάλας εντυπωσιακά να μπλοκάρει και να δίνει αμέσως για τον Παπαχρήστου. Πέντε κόρνερ έχουν κερδίσει οι Πολωνοί. Παπαχρήστου εκτελεί. Η μπάλα βγαίνει πίσω από τη μεγάλη περιοχή. Μπονόβα στο σουτ, η μπάλα έρχεται στον Βαΐτσι, άνοιξε αυτός πολύ την μπάλα, γίνεται το σουτ από τον Ζελιλίδη. Μπλόκαρε όμως ο goalkeeper πριν σουτάρει ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Κουρμπάν, Ιβάν Κοστέβα κάνει τη σέντρα, γίνεται το σουτ από το σημείο του πέναλτι. Χλιαρό, πλόντζαρε ο goalkeeper και μπλόκαρε την μπάλα στο 10 ο Καζιμιέρσκι για τον Ολυμπιακό. Παπαχρήστου. Βαΐτσι. Παπαχρήστου. Κοκολάκης, Μπονόβας, Ξανθόπουλος που μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και από δεξιά επιχειρεί αυτό στη σέντρα για το κεφάλι του Μητρόπουλου. Μητρόπουλος που πέφτει κάτω, αποκρούει ο Κλέμεντς. Καπουράνης από πολύ μακριά το σούτι, πάλι είναι πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δύο λεπτά πριν συμπληρωθεί το ημίωρο στο δεύτερο μέρος, το κόρνερ της Γκόρνικ. Μπάλα πέρασε πολύ ψηλά, γίνεται το λάθος από τον Βαΐτσι. Ουρμπάν ξεφεύγει από τον Παπαχρήστου, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ουρμπάν που κάνει τη στρίπηση μπροστά από τον Μίχο. Αποκρούει με τα πόδια ο Καζιμιέρσκι. Το σουτ που έγινε από τον Μπάραν ήταν η καλύτερη ευκαιρία στον αγώνα. Ευκαιρία που έχασαν οι Πολωνοί. Κοκολάκης. Ψεύτης. Μητρόπουλος στο σουτ και η απόκρουση από τον Πολωνό goalkeeper σε κόρνερ. 4 λεπτά πριν από τη ρήξη του αγώνα. Στο 86.